από τον Μπάρι της Ιταλίας, της Νότιας Ιταλίας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Παόλο. Καλησπέρα, καλησπέρα. Συνάδελφος δημοσιογράφος βεβαίως. Ναι. Για να δούμε λίγο, να κάνουμε μια έτσι συγκριτική ανάλυση το πώς τα πηγαίνουμε εμείς και πώς τα πηγαίνει η Ιταλία στο θέμα αντιμετώπιση του κορονοϊού, τι μέτρα ισχύουν. Και οι δύο χώρες περάσανε δύσκολα έτσι το προηγούμενο διάστημα. Ναι, μάλιστα η Ιταλία ήταν και η πρωτοπόρος με την έννοια ότι ήταν αχαρτογράφητα τα νερά, δεν ήξερε κανένας για τον ιό. Πρώτη Ιταλία δοκιμάστηκε και μάλιστα πολύ σκληρά. Ακριβώς έτσι όπως τα λέει ο συνάδελφος που χαιρετά, ο κύριος Μαυρίδης. Είμαστε η πρώτη χώρα στην Ευρώπη που δοκίμασε αυτή την εμπειρία του κορονοϊού. Τώρα τα μέτρα που πήρε η καινούρια κυβέρνηση, όπως ξέρετε, άλλαξε ο Πρωθυπουργός λίγες μέρες, μπορούμε να πούμε, λίγες εβδομάδες πριν. Δεν είναι πια ο κύριο Κόντε, αλλά ήρθε ο κύριος Ντράγκη, που ήταν πρώτα στην Κεντρική Τράπεζα της Ευρώπης. Τώρα είναι Πρωθυπουργός εδώ στην Ιταλία. Και τα μέτρα δεν αλλάζουν. Δηλαδή, αυτά τα μέτρα που είχαμε μέχρι λίγες εβδομάδες πριν παραμένουν. Βέβαια, οι περιφέρειες χρωματίζονται από διάφορα χρώματα, εξαρτάται μετά από τα κρούσματα που έχουμε σε κάθε περιφέρεια. Και πάμε από το άσπρο που είναι το νησί της Σαρδινίας, που έχει τα λιγότερα κρούσματα, και έγινε άσπρο. Αυτό δεν σημαίνει που δεν υπάρχουν μέτρα. Βέβαια, αλλά είναι βέβαια πιο ελαφριά. Ναι. Μέχρι να φτάσουμε μετά στο κόκκινο χρώμα, που έχουμε κλειστά οτιδήποτε, από τα σχολεία μέχρι και τα μαγαζιά. Στις καλές περιοχές είναι ανοιχτή η αγορά, η εστίαση, τα εστιατόρια και τα καφέ είναι ανοιχτά, λειτουργούν? Τα εστιατόρια λειτουργούν μέχρι το χρώμα το κίτρινο. Mm-hmm. Το κίτρινο. Είναι ανοιχτά από τις 5 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Βέβαια κλείνουν μετά από τις 6 και υπάρχει delivery μέχρι τις 22, δηλαδή 10 το βράδυ. Μάλιστα. Υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορίας εκεί στο μπάρι που είσαι εσύ, Παόλο? Έχει απαγόρευση και ποια ώρα? Όχι, απαγόρευση δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει μέχρι τις 22. Από τις 22 και μετά υπάρχει αυτό το μέτρο της απαγόρευσης. Δεν έχουμε το σύστημα των μηνυμάτων που έχετε εσείς. Mm-hmm. Ούτε έχουμε χαρτιά για να δικαιολογήσουμε που πάμε. Άρα δηλαδή μέχρι τις 10 το βράδυ μπορεί ο Ιταλός από το μπάρι να βγει βόλτα, να βγει για ψώνια, να βγει για οτιδήποτε? Για ψώνια όχι, γιατί μέχρι τις 6 μπορεί να πάει και στο καφενείο να καθίσει και να πιει ένα καφεδάκι. Mm-hmm. Αλλά από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 22 βέβαια απαγορεύεται, και είναι δυνατόν μόνο να πάρουν με delivery. Δηλαδή είναι mm-hmm. τα μαγαζιά που διοργανώνονται mm-hmm. και φέρνουν στα σπίτια τα προϊόντα. Τώρα στο επίπεδο των κρουσμάτων, των νέων κρουσμάτων, ποια είναι η 24ωρη εικόνα στην Ιταλία? Η 24ωρη εικόνα είναι που έχουμε 17.000 κρουσμάτων σε όλη την Ιταλία. Αυτό είναι το χτεσινό το δεδομένο. 17.000, όμως πρέπει να υπολογίσετε στα 60 εκατομμύρια κατοίκους. Ναι, σωστά, σωστά. 6 φορές περισσότερο από την Ελλάδα. Ναι. Mm-hmm. Ναι. Και έχουμε το 5% απάνω στα 5% κρούσματα απάνω στα τεστ που γίνονται. Μάλιστα. Η θετικότητα σε σχέση με τα τεστ που γίνονται. Η θάνατη είναι 300. Εχθές, την ημέρα. Προχτές ήταν 200. Και το επίπεδο των εμβολιασμών, επειδή ακούσαμε και από πηγές από τις Βρυξέλλες ότι πια μπορούν και να αυτονομηθούν οι χώρες, δηλαδή να επιλέξουν από μόνες τους πηγές εμβολίων. Η Ιταλία έκανε τέτοιες ενέργειες ή μένει στη γραμμή την ευρωπαϊκή? Η Ιταλία παραμένει με την Ευρώπη, με τα συστήματα της Ευρώπης. Εμβολιαστήκανε μέχρι σήμερα 4.587.000 ανθρώποι. Μάλιστα. Δηλαδή έχουμε
μια καλή, νομίζω, πρόοδο μπροστά στους εμβόλιους. Παύλο, ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια, και να είσαι υγιής. Επίσης, καλό βράδυ να έχετε. Και να επειδή καλά. Ο Παύλο Κώστα έρχεται στην περιοχή μας, έχει είναι πολύ φίλος της χώρας μας, επισκέφτεται συχνά την Ελλάδα. Εξ αυτού του λόγου ξέρει και τα ελληνικά, τα μιλάει με έναν συμπαθητικό τρόπο. Ευχόμαστε το καλοκαίρι να τον δούμε, έτσι να έχουν αλλάξει τα πράγματα, να είναι καλύτερες συνθήκες. Λοιπόν,